μηνές της προηγούμενης του προηγούμενου της προηγούμενης γενιάς. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Κωνσταντίνα Βούκα, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, μέλος επίσης της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων και του Ελληνικού Κέντρου. Τον κύριο Μάσκα δεν τον γνώριζα μέχρι πρόσφατα. Ίσως και εκείνος δεν γνώριζε εμένα, και έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάντα υπάρχει μια αιτία να γίνει κάτι. Πιστεύω όμως πως τον γνωρίζω από τα κείμενά του. Από μια μοντέρνα γραφή, αλλά και διαχρονική, αφού έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Μοντέρνα στα σημεία για το πώς σήμερα από ένα σύγχρονο σκεπτόμενο δημιουργό αναλύεται κάθε πτυχή της ανθρώπινης φύσης. Η λογοτεχνία δεν είναι μονολογική. Ο μονολόγος είναι μια πυκνή, μεστή πρόζα που νομίζω ότι μάει όχι μόνο τους μετανάστες ομότεχνους συγγραφείς, αλλά και γενικώς την αλβανική λογοτεχνία. Σας ευχαριστώ. Ο οίκος Βερκίνα και ο άξιος μεταφραστής και ποιητής Νίκος Κατσαρίδας με αυτή τη συλλογή αποδεικνύουν πόσο κοντά είναι οι δύο λαοί με την πλούσια παράδοση. Ο Μιχάλης είναι ένας καινούριος πρέσβης στον χώρο των γραμμάτων και έτσι τον καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ. Οι χαρακτηριζόμενες και τέσσερα άλλες με άντρα τα φανταστικά. Περσεπτούεντρα άλλια σε προδούκτη φανταζής, δεόρε άλλια σε λένδε πρέξι. Με νέρα τρεφέρι, σενόν λετζούες είναι μέντσορ, λετζούες είναι πιέπορ, λετζούες είναι και λετζόν γαντάλ, σε ψε αστού φλέτ με άλλη, κέτ, γαντάλ, δοκεπά λετζούες είναι σου. Θάσ και γετών με βίαινε οριζόντι, νίκα με καν τόκ, δεν νίκα με καν χείο. Εδώ χωρίς με νένε καθενή ο ξούες. Για με τους σιάς, οι ωραίες εξούες ευκαιρία. Ο συγγραφέας και ο κουμπής Μιχάλης Μάσκας, για άκρης της ζωής, λιώνει τη φύση μέσα στον άνθρωπο και μέσα από την εικόνα δίνει με τα χαρακτηριστικά του τα πάντα στοιχείς. Σας θυμίζω εδώ την Κατερίνα του Αρινάτσε, μόνο και μόνο να δεπεσέψει άνθρωπο. Στα γράμματα του Μιχάλη, η ζωή δεν έχει τελευταίο σταθμό. Ο άνθρωπος όταν γεννιέται, δεν ανταποκρίνεται στο ιδεολόγηση του έργου και ελπίζω στο μέλλον να παρουσιάσετε και άλλα βιβλία και να μας δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουμε και πάλι, γιατί είναι γεγονός ότι η ισπανική λογοτεχνία δεν είναι αρκετά γνωστή στους Έλληνες. Πρέπει να γίνει πιο γνωστή. Οι γείτονες μεταξύ τους πρέπει να γνωρίζονται καλύτερα. Γεια σας. Μου έκανες να μιλήσω πολύ καλά ελληνικά με το έργο μου φωτοσιάς. So that our colleague, the steward, sotto discutimi de trarta libri tim, dritvije, në nderojnë me pjesmarin e tyre për fajsusit e ambasadës së Republikës së Shqipërisë. Konkretisht, zëvendës ambasadorin, Zotin Fjara Nova. Falënderimet e mia të thella, e të përzemëta. Ju jam një njohës, faleminderit shumë, për ka shto polinë se vodës.